Μεταδίδει μια αμυντική μου δήλωση, κύριε Υπουργέ, σφαγιάζονται οι τριετίες. Θα σας διαβάσω τι λέει ο νόμος σας. Και δέχομαι να με διακόψετε, αλλά πρέπει ένας απόψε να κάνει μια δήλωση διαφορετική. Σας διαβάζω το νόμο. Η σελίδα είναι 546, υποπαράγραφος ΙΑ7. Σας διαβάζω, αυτό μόνο οι τριετίες είναι μισό δις ευρώ. Σας το λέω αυτό. Για τους εγγεγραμμένους προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Μας λέτε ότι ένας που έχει δουλέψει 9 χρόνια, έχει 3 τριετίες, θα παίρνει 5 και 5 και 5. Αν έχει δουλέψει 12 χρόνια και έχει 4 τριετίες, αν έχει δουλέψει 15 χρόνια και έχει 5 τριετίες, τι θα πληρωθεί την Τέταρτη και την Πέμπτη? Και αν έχει στο δικό σας σχέδιο 30 χρόνια εργασίας, δηλαδή έχει 10 τριετίες, εδώ λέτε θα πληρωθεί. Συμβουλευτείτε, θα κάνετε αναθεώρηση σήμερα στη δήλωσή σας. Λέτε για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω. Άρα λοιπόν αμείβεται μέχρι 9 ετών την προϋπηρεσία. 9 χρόνια αμείβεται. Πέρα του ότι κάνετε περικοπή στο μισό από 10 και 10 και 10 μέχρι 30%, κάνετε 15% και μέχρι 9 χρόνια. Άλλα, κανένα χρόνος μετά το 9ο δεν πληρώνεται όσο και να δουλέψει ο εργαζόμενος στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα. Θα ανασκευάσετε σήμερα. Αυτό λέει το σχέδιό σας. Συν το ότι σε προηγούμενο νόμο, αφού έχετε καταργήσει στον ιδιωτικό τομέα, ανθυγινό οικογενειακό σπουδών, έχετε και την εξής φράση, την οποία δυστυχώς ψήφισαν Έλληνες βουλευτές. Σας διαβάζω το 4093. Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσάυξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσάυξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικός καθορισμένο κατώτατο μισθό. Μόνο επίδομα προϋπηρεσίας. Αλλά και αυτό το καταργείται μέχρι η ανεργία να γίνει 10%. Έως ότου λέτε η ανεργία, συμβουλευτείτε. Συμβουλευτείτε και τον κύριο Μπαλτάκο. Εδώ είμαι εγώ και περιμένω. Σας άκουσα επίσης, θέλω απάντηση σε αυτό κύριε Υπουργέ. Εάν τα χρόνια εργασίας μετά τον 9ο, σύμφωνα με το σχέδιό σας, θα αμείβονται ή θα είναι μούχτη, δωρεάν, στους ιδιώτες εργοδότες. Δεύτερο, σας άκουσα, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα επίσης να λέτε ότι είναι ακατάσχετο ο μισθός μέχρι τα 1500 ευρώ. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι ότι στη σελίδα 537 θεσπίζεται το να κατάσχεται από το πρώτο ευρώ του αγρότη, του βιοτέχνη, του επιστήμονα και να του συλλαμβάνεται μέσα το σύστημα ειδίκα, διαβάζω, η παράγραφος είναι ΙΑ2, να κατάσχονται πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις, δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το δημόσιο και φορείς. Γιατί? Για εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία. Πού θα πάνε οι συνάδελφοι τώρα επάνω? Πού θα πάνε σε αγροτικές περιοχές? Από το πρώτο ευρώ για χρέος, για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να κατάσχουν επιδοτήσεις, μισθούς και δάνεια. Και κάτι τελευταίο τελειώνει κύριε Πρόεδρε. Επειδή πολλοί συνάδελφοι λένε για το πλεόνασμα εδώ, σύμφωνα με το μνημόνιο 40-46 νόμος, θέλω εδώ να με προσέξετε. Σύμφωνα με το 40-46, καταθέτω τη σχετική σελίδα, η υποχρέωση της πατρίδας ήταν, όσο ισχύει το πρόγραμμα, να ευθυγραμμιστούμε σε μισθούς με τη Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά να ευθυγραμμιστούμε και με το μη μισθολογικό κομμάτι, δηλαδή με τις εισφορές. Στην υποχρέωση του μνημονίου 40-46, θέλω και τον κύριο Χατζηδάκη να απαντήσει, όπου λέει ότι οι εισφορές θα ευθυγραμμιστούν με τις χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας επιβάλλει να μειώσετε κατά 5%, ακούτε τι λέει, οι εισφορές, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, οι εισφορές του 5% θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα.
Εσείς τι κάνετε? Μειώνετε κατά 3,9 τις εισφορές, ωφελείστε κατά 600 εκατομμύρια, μοιράζετε 515 στους τάλενες, τους φτωχούς, κρατάτε και 75-80 από τις εισφορές και παρουσιάζεται, βγαίνει συνάδελφος νωρίτερα και λέει εμείς λαϊκίζουμε. Συντομεύεται, παρακαλώ. Μια στιγμή. Άρα τι κάνετε? Είχατε χρέος, λέει εδώ, να φαίνεται νομοθετική ρύθμιση. Όταν μειώνετε τις εισφορές, να μας πείτε πώς θα αναπληρώσετε τις απώλειες των ταμείων. Σας το λέει το ίδιο το μνημόνιο. Δηλαδή, υπερβάλλετε αρνητικά σε σχέση με το μνημόνιο. Τι θα γίνει, πού θα πάει? Και δεν μοιράζεται το πλεόνασμα, το οποίο εμείς λέμε του αίματος, αλλά μοιράζεται εισφορές. Δηλαδή στερώντας οικογενειακά επιδόματα από τις προλεταριακές οικογένειες του ιδιωτικού τομέα, διότι αυτές στοχεύεται με τη μείωση των εισφορών. Τα οικογενειακά, μητρότητας, στράτευσης, ασθενείας, διότι εκεί στοχεύεται, τα παίρνανε οι φτωχότερες των ελληνικών οικογένειων. Άρα μοιράζεται κάτι το οποίο παίρνετε τώρα από τη μείωση των εισφορών. Είχατε υποχρέωση από το μνημόνιο να φέρετε σήμερα νόμο πώς θα αναπληρώσετε τις απώλειες από τα ταμεία. Ευχαριστούμε, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει κύριε Βαλαβά.